167 εκθέματα από τα συνολικά 1.500 της ιδιωτικής συλλογής Τίνας και Μιχάλη Κρασάκη, η οποία έχει την έδρα της στην κολονία της Γερμανίας, παρουσιάζονται για πρώτη φορά δημοσίως σε μια έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, που τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου, η οποία και θα την εγκαινιάσει αύριο στις 6 το απόγευμα. Αποτελεί μια κορυφαία στιγμή πολιτιστικής έκφρασης που επανατοποθετούν τα Χανιά στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Είναι έργα που αφορούν άμεσα την ιστορία αλλά και την ιστορικότητα της χώρας μας. Και αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που μας έπεισε, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, να κάνουμε αυτή την έκθεση, διότι όπως καταλαβαίνετε μια ιδιωτική συλλογή έχει μια ιδιωτικότητα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων γίνεται επίκεντρο του σπουδαίου αυτού πολιτιστικού γεγονότος και μετατρέπεται σε ένα μουσείο γεμάτο κοιμήλια, σπάνια έργα ζωγραφικής και κλιπτικής, υδατογραφίες και σχέδια. Οι συνεργασίες αυτές έδεσαν τους ανθρώπους μεταξύ μας, έδεσαν τη σχέση μας με τον Μιχάλη και την Τίνα Κρασάκη, που ελπίζουμε να είναι μια σχέση διαρκείας και όχι μια σχέση που θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαρτίου με τη λήξη της έκθεσης. Ανάμεσα στα έργα ανεκτήμητης αξίας που ξεχωρίζουν είναι ο γέρος χωρικός του Νικολαού Γίζη του 1883, η προσωπογραφία της Βασίλισσας Όλγας του Νικηφόρου Λύτρα του 1867 και οι Άγιες Εικόνες του Θεόδωρου Ράλη, έργο του 1894. Το ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε τόσο σημαντικά εκθέματα σε αυτήν την έκθεση, και μιλάμε μόνο για τα εκθέματα αυτού του ορόφου, θα αναφερθώ και στα άλλα, είναι κάτι που για μας είναι θείο δώρο. Όλα τα έργα τέχνης γίνονται οδηγοί σε ένα ταξίδι που ξεκινά από την Ελλάδα της Παλιγενεσίας και του Φιλελληνισμού και καταλήγει σε πολύτιμες εκδόσεις από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και τώρα που είμαι εδώ, με κατακλείζει αυτό το εύρος της συλλογής, η εξαιρετική ποιότητα των έργων, η μεγάλη ευρύτητα της θεματολογίας, που πάντα όμως είναι εστιασμένη στην ελληνική διάσταση των έργων. Η σύγχρονη τεχνολογία θα έχει τον δικό της ρόλο στην έκθεση, καθώς σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης θα δημιουργηθεί τρισδιάστατο μοντέλο εικονικής πραγματικότητας που θα επιτρέπει την ψηφιακή ανάγνωση κάθε έργου. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Μαρτίου, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό της Κρήτης και σε μαθητές σχολείων από κάθε γωνιά του νησιού να γνωρίσουν έναν πραγματικό καλλιτεχνικό θησαυρό.